Γεια σας φίλοι. Λοιπόν, μετά από παράκληση ερώτημα φίλου να δείξω μία αρματοσιά για καθετή από βάρκα, θα δείξω την αρματοσιά ενός πολύ καλού καθεταδόρου, έτσι, που μου την εμπιστεύτηκε και είναι πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ βολική και θα βοηθήσει πολύ κόσμο ή τουλάχιστον αυτούς που θέλουν να μάθουν κάτι και όχι να το παίζουν έξυπνοι, γιατί βρίσκονται πάρα πολλοί που το παίζουν έξυπνοι, έτσι. Λοιπόν, όπως έλεγα, για αυτούς που θέλουν να μάθουν κάτι και όχι για τους ξερόλες. Λοιπόν, αρματοσιά με 3 ή και περισσότερα αγκίστρια. Φιλιά κάτω η κλασική, χωρίς σωληνάκια, χωρίς τίποτα, χρησιμοποιείτε το κάτω, το επόμενο και το επόμενο αγκίστρι και θα σας εξηγήσω πώς και τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το παράμαλο, εδώ είναι η ακρούλα που δένουμε το αγκίστρι και το σύστημα που ενώνεται είναι το ίδιο σύστημα με το εγγλέζικο, δηλαδή, συγγνώμη, με το γαλλικό βελονάκι, γιατί εμένα μου το έχουν απαγορεύσει να το λέω έτσι. Κάνουμε μια θηλιά στην πετονιά, σας το έχω ξαναδείξει, είναι η εύκολη αλλαγή αγκιστριού στο βίντεο που θυμάστε ένα χρόνο πριν που είχα δείξει και εδώ είναι λίγο η βελτίωση. Μια θηλιά στο παράμαλο και περνάει έτσι από μέσα εδώ το αγκιστράκι. Τι βρήκα την τρύπα, εντάξει. Λοιπόν, και μπορούμε έτσι εύκολα να αλλάζουμε ένα σπασμένο παράμαλο, ένα στριμμένο παράμαλο, χωρίς να ενοχλούμε τη μάνα. Πάρα πολύ απλό είναι. Το ίδιο και εδώ. Και εδώ κάτω, για να λειτουργεί ως καλύτερος αποστάτης, έχει γίνει διπλό και θα σας δείξω με νήμα τώρα το πως γίνεται να ξεχωρίζει εύκολα. Λοιπόν, παίρνουμε την αρματοσιά που θα φτιάξουμε, ένα κομμάτι πόσο θέλουμε, ένα μέτρο ενάμιση, φέρε μου το ψαλιδάκι λίγο που κόβει το νήμα για να μπεδευόμαστε, ευχαριστώ. Έχουμε και τον Αφανή βοηθό από πίσω. Λοιπόν, και τι κάνουμε τώρα. Στην κάτω μεριά κάνουμε το κλασικό οχταράκι. Διπλώνουμε και περνάμε έτσι. Μία και μία δύο. Κύκλος και τραβάμε. Όλοι το ξέρετε το οχταράκι. Εδώ είναι που θα μπει το βαρύδι. Εντάξει, το καταλάβαμε μέχρι εδώ. Λοιπόν, σε μια απόσταση εκεί που θέλουμε, παίρνουμε μπετονιά και έτσι όπως είμαστε εδώ, αυτό που κάνουμε είναι να τη διπλώσουμε πάλι. Και κρατώντας εδώ, κάνουμε πάλι τρεις περασιές. Μία, δύο, τρεις, μέσα από τον κύκλο. Και γυρνάμε πίσω. Και έγινε αυτό το πράγμα εδώ. Όπως το βλέπετε, έτσι. Είναι διπλό αυτό το πράγμα εδώ. Σε αυτό το σημείο εδώ θα περάσει μέσα από τις δύο θηλιές το παράμαλο. Το παράμαλο είναι αυτό. Λοιπόν, το παράμαλο είναι αυτό. Μέσα από τις δύο θηλιές περνάει και η άκρη του πάλι
μέσα από τον εαυτό του. Αυτό που προσέχουμε είναι να μην διπλώσει όπως και στο γαλλικό βελονάκι και να μπορεί να συρθεί απάνω για να μπορεί να βγει. Τράβηξα, έκλεισε. Βαρύδι εδώ. Και έχουμε τον αποστάτη μας. Βέβαια στο νήμα τώρα, επειδή είναι μαλακό το νήμα, έχει μια τάση να κατεβαίνει. Η μπετονιά είναι πιο σκληρή, δεν κατεβαίνει. Και προχωράω στην απόσταση που θέλω να φτιάξω τον επόμενο κόμπο. Και τι κάνω? Ένα κύκλο. Έτσι. Ένα κυκλάκι. Στο κυκλάκι αυτό γυρίζω. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Έτσι. Στο δείξω πάλι. Όπως είναι ο κύκλος. Γυρίζω. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Το κόλπο δεν είναι να σφίξω τώρα εδώ αυτό το σύστημα. Πιάνω τη μέση ακριβώς. Έτσι, την ανοίγω. Και περνάω μέσα από αυτό το άλλο. Τραβάω. Βοηθάω με το στόμα μου και δημιουργείται αυτή η θηλιά, όπως έχω δείξει. Έτσι, τόσο απλό. 4-5 στροφούλες και δημιουργώ τη θηλιά. Αυτή η θηλιά δεν μπορεί να φύγει, δεν πάει πουθενά. Και εδώ θα περάσω το επόμενο παράμαλο. Πόσες φορές θέλω να το κάνω, τόσα παράμαλα θα βάλω. Τόσο απλό είναι. Έτσι. Και καταλήγουμε εδώ, όπως το βλέπετε, η πετονιά στέκεται όρθια πλέον. Έτσι. Μακρύ παράμαλο το κάτω για τα πατόψαρα που θέλω, 60 πόντους, λιθρίνια ή οτιδήποτε είναι, και τα πιο μεγάλα, τα επόμενα από πάνω. Έτσι. Λίγο πιο κοντά, 20 πόντους, 25 πόντους. Έτσι, αυτή η αρματοσιά δεν μπλέκει, έχει μια τάση να πηγαίνει πέρα δόθε. Στέκεται στην ευθεία. Έτσι. Και όταν μου κοπεί, μου στρίψει οτιδήποτε σε παραμαλάκι ή κοπεί αγκίστρι ή θέλω να αλλάξω αγκίστρι, για τα ψάρια που βλέπω κάτω είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα, πανεύκολα την αλλάζω. Έτσι. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Για το φίλο που ρώτησε και για όσους ενδιαφέρονται, ευχαριστώ, με βλέπετε και είπαμε. Σας αρέσει, σας βολεύει, σας ανοίγει καινούριους ορίζοντες για να παίξετε μπάλα και να βελτιώσετε τα εργαλεία σας, βάλτε like. Δεν γουστάρτε να βλέπετε τη φάτσα μου, δεν είναι σωστά αυτά που λέω, βάλτε dislike. Και δικαιολογήστε το dislike γιατί το βάλατε, έτσι. Γεια σου δάσκαλε. Τούφιε το κινητό από τα χέρια. Έκανα καφέ το κάθισμα. Λοιπόν, για αυτούς που τρομάζουν. Έτσι. Και για αυτούς, και για αυτούς που θέλουν ακόμα να μάθουν πού είναι το μαγαζί που δεν το ξέρουν, έτσι, Αθηνά 48 στην Αθήνα, και το τηλέφωνο είτε για παραγγελίες είτε για ερωτήσεις 210-33-128-47. Καλές θάλασσες σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.